με την βοήθεια 300 drone, τα οποία δημιούργησαν αυτό το απίστευτο υπερθέαμα στον ουρανό πάνω από τον ποταμό Χαν που διαβρέχει την πρωτεύουσα της χώρας. Τα 300 drone λοιπόν έδωσαν το μήνυμα προς τους κατοίκους της χώρας για το τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προφυλάσσονται απέναντι στην πανδημία, η οποία συνεχίζει να είναι απειλητική. Και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να το κάνουν άλλωστε όλο αυτό. Το θέαμα είναι και εντυπωσιακό και εύγλωτο, με το μήνυμα να είναι εύκολα προσλήψουμε από όλους και βεβαίως να αποτελέσει ένα πολύ σαφές παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες μπορείς να βιστοποιήσεις ακόμα περισσότερο. Ιδίως στις μικρότερες γυναίες. Που είναι και πιο θυσμένες στην τεχνολογία. Μπράβο, έχεις δίκιο. Πάμε στην Ιταλία και πάμε στην περίφημη σκάλα του Μιλάνου, η οποία άνοιξε εκεί αυτές τις πύλες της, καθότι ο ένας με τον άλλο οι διάσημοι χώροι υποδέχονται κοινό, όχι βέβαια στην μορφή που γνωρίζαμε πριν από την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χωρητικότητα της σκάλας του Μιλάνου είναι 2.000 άτομα σε καλές εποχές και πλέον μόνο 600 μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα η οποία δόθηκε και η οποία αποτελούσε και φόρο τιμής στον Ένιο Μωρικόνε, τον οποίο αποχαιρετήσαμε σε ηλικία 91 ετών, έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε την σφραγίδα του στα κινηματογραφικά και μουσικά δρόμενα ολόκληρου του κόσμου. Η όπερα του Μιλάνου, η σκάλα του Μιλάνου, ηλικίας 842 ετών, έμεινε και αυτή για 4 μήνες κλειστή λόγω της πανδημίας και του lockdown στην Ιταλία, όπως και αρκετοί χώροι σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε και το Λούβρο άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του. Και αυτό με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλο οι χώροι οι οποίοι αποτελούν τουριστικά αξιοθέατρα και πολιτιστικά διαμάντια για πολλές χώρες υποδέχονται το κοινό βεβαίως υπό πολύ αυστηρούς όρους όπως η καταγραφή των στοιχείων τους ώστε να τηρείται ένα μητρό και να μπορεί να ελεγχθούν στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα κορονοϊού, η χρήση μάσκας, αντισηπτικών και βεβαίως περιορισμός όσον αφορά στα άτομα τα οποία μπορούν να μετέχουν στις εκδηλώσεις, με δεδομένο ότι να τηρείται το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης 1,7, 2 ή 1,5 μέτρο ανάλογα με την χώρα. Και επειδή πολλής λόγος έγινε για την καραντίνα και συνεχίζει να γίνεται για την καραντίνα, διότι σε αρκετές περιοχές, όπως στην Αυστραλία για παράδειγμα, έχουμε τοπικά lockdown, πρόσφατα είχαμε και στη Βρετανία και σε άλλες χώρες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μια που ένα γενικευμένο lockdown πλέον θεωρείται απαγορευμένο, με δεδομένο το κόστος και τη σφραγίδα που αφήνει σε αυτήν την ιστορία στις οικονομίες όλων των χωρών, ποια είναι η ιστορία της καραντίνας. Η λέξη καραντίνα ξεκινάει από το 40, το ιταλικό 40, που μεταφέρθηκε στα γαλλικά ως quarantaine de jour. 40 μέρες, το αριθμό 40 δεν είναι τυχαίος. Έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, συναντάμε στην Αγία Γραφή σε πάρα, πολλές, σε πάρα πολλά περιστατικά. Όντως, έχει μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερη σημασία. Εδώ όμως είναι κυριολεκτικό, επειδή κατά τη διάρκεια του μαύρου θανάτου που αποδεκάτησε τον πληθυσμό της Ευρώπης, διαπιστώθηκε ότι χρειάζονταν 37 ημέρες από τότε που θα παρουσιάζονταν το πρώτο σύντομα σε έναν ασθενή έως ότου είτε αποθεραπευτεί είτε καταλήξει. Έτσι λοιπόν οι 40 μέρες θεωρούνταν ένα διάστημα ασφαλές προκειμένου τα πλοία τα οποία έδαιναν στην Βενετία αρχικά και αργότερα στη Γένοβα, η οποία ακολούθησε, να μπαίνουν τα πληρώματά τους σε αυτήν την καραντίνα, σε λιμοκαθαρτήριο όπως το πρώτο στην ιστορία το οποίο ιδρύθηκε στη Βενετία, ούτως ώστε να είναι σίγουρες οι αρχές της πόλης ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τουλάχιστον από τα πληρώματα των πλοίων και τα εμπορεύματα τα οποία έπιαναν το λιμάνι αρχικά της Βενετίας και αργότερα της Γένοβας και κατά συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρώπη πλέον, καθώς η μία μετά την άλλη χώρα υιοθετούσε το μέτρο της καραντίνας, το οποίο ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό, δεδομένου ότι μπόρεσε να περιορίσει τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές κατά τη διάρκεια της τρομακτικής εκείνης πανδημίας που θέρισε την Ευρώπη και παραμένει ακόμα ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία της γυραιάς Ηπείρου. Να πούμε ότι ιστορικά αναφέρεται ήδη από το Λεβιτικό, το οποίο φαίνεται ότι το έγραψε ο ίδιος ο Μωυσής μεταξύ 5ου και 8ου Χριστού αιώνα, μια πρώτη απόπειρα καραντίνας, μια πρώτα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να λαμβάνουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής για την απομόνωση των λεπρών. Λεπρά ήταν μια ασθένεια η οποία για αιώνες μάστησε την ανθρωπότητα, ενώ και ο Ιουστινιανός αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της πανόλης που φέρει το όνομά του προσπάθησε να επιβάλλει και αυτός μια καραντίνα
ούτως ώστε να περιορίσει την εξάπλωση των κρουσμάτων στην επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα. Ζήσαμε και την καραντίνα. Τι ζήσαμε και την καραντίνα, να μάθουμε και την ιστορία της, έτσι. Να μάθουμε και την ιστορία της, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη Ρώμη. Πάμε Ρώμη. Πάμε στη Ρώμη και πάμε να δούμε την Βασιλική της Παναγίας του Ουράνιου Βωμού, μια από τις πιο σημαντικές και πιο αρχαίες της αιώνιας πόλης, η οποία έχει κοντά στις 1000 εκκλησίες. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτό ρεκόρ, πρέπει να το ψάξω να σου πω. Η αναστήλωση της οποίας, των κεραμιδιών της οποίας, για να είμαστε ακριβείς, έγινε με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο που προκάλεσε αίσθηση. Και έκοψε την ανάσα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό το οποίο έκαναν οι συντηρητές. Κρεμάστηκαν με σκηνιά προκειμένου να αναστηλώσουν τη Βασιλική και να μπορέσουν να συγκεντρώσουν και χρήματα για τη συντήρηση αυτού του σημαντικού μνημείου. Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο τους, χαρά στη δύναμή τους και χαρά στην οικογένειά τους. Λοιπόν, σίγουρα δεν έχουν ψηφοφορία. Πάμε να δούμε τα κοάλα τα οποία τα είχαμε φύσει πέρυσι σε εικόνες εξωπραγματικές να έχουν καεί ζωντανά με τις φωτιές στην Αυστραλία. Κράτησαν τόσους μήνες. Ήταν συγκλονιστικά τα πλάνα τα οποία μεταδόντουσαν τότε. Ειδικά με τις προσπάθειες πολλών εθελοντών οι οποίοι προσπαθούσαν να τους δώσουν νερό. Τεχνητή αναπνοή, κάρπα στα κοάλα, νεράκι. Να τα φροντίσουν, να μην πεθάνουν. Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά στην Αυστραλία ήταν το θέμα του περσινού καλοκαιριού και του δικού μας φθινοπόρου. Διότι κοντά στο Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, σβήστηκαν περισσότερες από τις πυρκαγιές. Κατέστησαν τεράστιο μέρος. Επί τρεις-τέσσερις μήνες. Κατέκυναν τα πάντα. Και ειδικά στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου καταστράφηκε το 1 τέταρτο του φυσικού περιβάλλοντος των κοάλα. Το 81% του πληθυσμού έχασε τη ζωή του στην Νέα Νότια Ουαλία. Με αποτέλεσμα οι αρχές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τότε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού και της συγκέντρωσης σπόρων για την σωτηρία των χαριτωμένων αυτών ζώων, να προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα σε μια έκθεση 311 σελίδων, στην οποία περιγράφουν την κατάσταση, τότε μέχρι το 2025 δεν θα υπάρχει δείγμα κοάλα στην Νέα Νότια Ουαλία. Και βεβαίως αυτή η έκκληση φαίνεται ότι βρήκε ανταπόκριση, ευαισθητοποιεί τον κόσμο, αποτελούν από τα σύμβολα της Αυστραλίας τα κοάλα μαζί με τα καγκουρό. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτήν την προσπάθεια, διότι μην ξεχνάμε ότι και εμείς αποτελούμε μέρος αυτής της τεράστιας αλυσίδας που λέγεται οικοσύστημα και βιοποικιλότητα. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε πολύ πιο σοβαρά αυτά τα θέματα. Όπως επίσης πρέπει να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά και ένα πολύ άλλο βασικό θέμα. Τα κρατάς στο κινητό σου. Στον δρόμο. Καλά, εντάξει. Αυτό έχει η κατάσταση ξεφύγει, Σταύρο. Όχι απλώς έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Έχω παρατηρήσει σε σπίτια μέσα 10 μέλη οικογενειών και τα 10 να ασχολούνται στο κινητό, να μην μιλάει κανένας μεταξύ τους. Και λευτέρι, αυτό είναι στον δρόμο. Είναι στον δρόμο. Όχι μόνο ως οδηγός, αλλά και ως πεζός. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει εσένα. Εμένα μου έχει τύχει πάντως αρκετές φορές να πέφτουν πάνω μάθημα. Ναι. Κρατάνε το κινητό και φυσικά δεν βλέπω μπροστά τους τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, ένας δήμος στην Ιαπωνία αποφάσισε να σταματήσει τις απλές συστάσεις προς τους πολίτες και να λάβει μέτρα. Είναι ο Δήμος Γιαμάτο, που έγινε ο πρώτος στον κόσμο, ο οποίος επιβάλλει. Σε ποια χώρα, Σταύρο? Στην Ιαπωνία. Ιαπωνία, Επιβάλλει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για όσους περπατούν σε δημόσιους χώρους. Τους έχει δημιουργήσει λοιπόν ειδικές περιοχές, στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους, είτε να μιλούν, είτε να στέλνουν μηνύματα, είτε να σερφάρουν. Στις άκριες των πεζοδρομίων, όπως υπάρχουν οι λωρίδες δηλαδή για τα ποδήλατα, υπάρχουν και συγκεκριμένες λωρίδες για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στον δρόμο. Και τα αναγράφεται και κάτω χαμηλά. Να μην υπάρχει ο κίνδυνος και για τους υπόλοιπους πεζούς, αλλά και για τους οδηγούς. Είναι μιας κατεύθυνσης. Τώρα μου βάζει δύσκολες ερωτήσεις. Δεν έχω πάει για να ξέρω. Γίνεται το θέμα τώρα. Τώρα προφανώς. Θα είναι το έχουν σκεφτεί δύο αυτό. Οι Ιάπωνες είναι αυτοί. Τα σκέφτονται όλα οι Ιάπωνες. Λοιπόν, πρωτού φτάσουν σε αυτό όμως, έκαναν μια μελέτη σε δύο περιοχές της πόλης, για να είναι 100% σίγουροι, και διαπίστωσαν ότι το 12% περίπου των πεζών χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο στον δρόμο και ήταν αυτό που λέμε άνθρωποι ζόμπι, διότι έχει περάσει πλέον ως ορολογία. Ως άνθρωποι ζώοι περιγράφονται αυτοί, οι οποίοι είναι τόσο πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο κάνουν στο κινητό του τηλέφωνο, που δεν βλέπουν απολύτως τίποτα μπροστά τους και πηγαίνουν. Στη δική τους πραγματικότητα, στο δικό τους δρόμο, ατενίζουν. Κατά πάνω σε οποιονδήποτε. Κατά πάνω σου, δεν υπολογίζουν τίποτα. Περνάει, τυχαίνει να περνάει από εκεί.
Είτε είναι ποδηλάτης, είτε είναι οδηγός, είτε είναι πεζός. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.